απόγευμα. Ένα απόγευμα που για πρώτη φορά δεν είχε στον πάγκο της τον Στεπάνοβιτς. Μια άποψη για τον κύριο Στεπάνοβιτς, δικαιολογημένα η ΑΕΚ προχώρησε στην απόλυση. Δικαιολογημένα, βέβαια. Όπως πήγαινε η κατάσταση δεν θα κάναμε τίποτα. Πού πιστεύετε ότι έσφαλε? Κυρίως δεν έσφαλε τόσο προπονητικά όσο οι αλλαγές οι οποίες έκανε και από ό,τι φάνηκε στο τέλος περίμενε την αποζημίωση για να φύγει. Αδιάφορος ήταν για την ΑΕΚ. Έπρεπε να έχει φύγει πιο πολύ. Γιατί? Πού έφερε? Η ομάδα είναι στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Λοιπόν, τι έγινε? Εσείς θα μου πείτε. Τυχαία είναι στις πρώτες θέσεις. Είχε εύκολο πρόγραμμα, το εκμεταλλεύτηκε και ήταν πρώτη. Δεν νομίζω ότι είναι προπονητής τώρα. Αυτός προπονητής είναι αυτός τώρα. Περιμένετε. Αλλά... δίνει σεντρεφόρ και ο Ζουμπούλης απ' έξω. Ξέρω εγώ. Να πηγαίνουμε μαζί και να μου πείτε και την άποψή σας για τον κύριο Στεπάνοβιτς που έφυγε. Α, καλά, έκανε και έφυγε. Να πάει στο καλό της, με την νίκη. Γιατί, να κάνουμε το σύνηγορο του διαβόλου. Στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας ήταν η ομάδα. Ναι, τι. Στις πρώτες θέσεις ήταν. Ας ήταν. Δεν ήξερα αν θα κάνει αλλαγές. Δεν ήξερε. Την οτροπία, την ελληνική, δεν ήξερε. Εμείς θέλουμε προπονητή, δεν θέλουμε. Αυτό δεν ήταν προπονητής καλός. Ποιον θα θέλατε προπονητή τώρα στην Ελλάδα? Εγώ. Τι να σας πω, εγώ τον Παπαϊάρο και τον Ιστορίδη θέλω. Δεν τα κάνω τα ντέρμπι. Εντάξει και τα ντέρμπι. Αλλά είναι σκοπός να παίρνουμε και τις μικρές ομάδες. Να κάνουμε από την προοδευτική. Να κάνουμε από τον Πανηλιακό εδώ μέσα. Με τον Ιακλή που φέραμε 2-0 νικάγαμε και να φέρουμε ισοπαλία. Τελευταίο δευτερόλεπτο. Ας χάσουμε και με όποια ομάδα θέλουμε τώρα. Ναι. Αρκεί που έφυγε αυτός. Η κούρσα του Δόνη από τη δεξιά πλευρά. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεύτερο 1-0 από τον Καράσκο Σουμπούλη. Στο δεύτερο μόλις λεπτό η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Δράγκας γκολ. 1-1. Η μπάλα πέρασε και από το τείχος και από τον Ηλία Ματσίδη. Παρακολουθείτε ένα ακόμα αγώνα. Γράφετε στις εφημερίδες συνέχεια τώρα ότι έχετε πρόταση από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι γράφει η εμερίδα γιατί εγώ δεν διαβάζω ελληνικά. Κάποιος θα σας τα λέει, δεν μπορεί. Υπάρχει, να σας ρωτήσω ευθέως, υπάρχει πρόταση από την ΑΕΚ? Τώρα τι ξέρω εγώ, είμαι στη Ομοσπονδία, είμαι στη Ελληνική Ελλάδα. Αυτά μπορώ να λέω τώρα. Υποθετικά αν σας γίνει πρόταση από την ΑΕΚ το συζητάτε? Σου είπα, δεν μπορώ να μιλάω τώρα γιατί δεν ξέρω τίποτα, δεν διαβάζω εφημερίδα και ακριβώς τώρα δεν μπορώ να μιλάω. Νικολαίδης με το σταματικό. Στέκεται όρθιος ο Νικολαίδης και πασάρει για τον Ήλιεφ. Ο Ποσάδας σώζει. Μάρκος. Ζουμπούλης με μία για τον Κοφιτσί. Απέναντι του ο Νικολαίδης και 2-1. Η μια γωνιά ο Ποσάδας, την άλλη η μπάλα. Την τριμάδα πριν παίρνει και πάλι προβάδισμα στο σκορ με αυτό το γκολ. Απέναντι του Δέρ Νικολαίδης. Κασάπης. Νικολαίδης βγαίνει από πίσω. Το Σταματούκο κοντά του. Πολύ ωραίο γκολ. Φανταστικό γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Κασάπης. Ματζίδης λοιπόν, τραυματισμένος από φορεία τον αγώνα. Και ο Βασίλης Καραγιάννης το 22 μπαίνει στη θέση του. Η αλλαγή αυτή στο 54ο λεπτό. Ο Ντράγκας το 20 και ο Νικολαίδης 39 με πέναλτι και 48. Και πολύ ωραίο εντυπωσιακό αριστερό σούτ. Εδώ είναι η απόκρουση του Ποσάδα σε κόρνερ από το φάουλ του Μιχάλη Κασάπη. Δόνης τώρα, σε μια εντυπωσιακή κούρσα από τα δεξιά, ο Ποσάδας τον σταματάει. Βασινάς, το σούτ πάνω από τα δοκάρια του Καραγιάννη. Δόνης, ο Λάκης από δεξιά παίρνει την μπάλα. Δόνης, το κοντρόλ Μάρκος. Κύριε Καραγιοζόπουλε, συγχαρητήρια. Πρώτα σας παρουσία στον πάγκο. Πολλοί λένε ότι ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Είναι απόφαση διοίκησης. Συγχαρητήρια στα παιδιά που παρόλα τα προβλήματα που είχαμε όλη αυτή τη βδομάδα
Παίξανε, κερδίσανε και μάλιστα σε γενικές γραμμές παίξανε και καλό ποδόσφαιρο. Η ομάδα έχασε το Εθνικό Αστέρα, έχασε και από τον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι ότι δεν είστε απογοητευμένος, γιατί είναι δύο παιχνίδια που δεν ήταν στο πρόγραμμα. Δεν ήταν στο πρόγραμμα, απλά επειδή παίζουμε καλά παιχνίδια, νομίζω και σήμερα παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Σίγουρα με στεναχωρεί ο τρόπος που πολύ εύκολα τρώμε γκολ. Και βέβαια εκεί θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε. Βέβαια αρχίζει ένα πιο εύκολο πρόγραμμα για μας και νομίζω τα πράγματα πάνε καλύτερα. Ηλία Ματζίδης, είδαμε να αποχωρείς. Τι ακριβώς έπαθες? Απλά έχω ένα πρόβλημα με τον προσάγου, δεν νομίζω ότι είναι τίποτα σοβαρό. Απλά για να μην επιδεινωθεί η κατάστασή μου, ζήτησα να γίνω αλλαγή. Πώς είδες το σημερινό παιχνίδι και μια νίκη της ΑΕΚ που ήρθε με κάποια άνεση, θα λέγαμε? Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε. Νομίζω η ομάδα είναι σε ένα στάδιο μεταβατικό, θα έλεγα. Δεν παίζει τόσο καλά όσο θα θέλαμε όλοι. Αλλά πιστεύω ότι στη συνέχεια θα πάμε ακόμα καλύτερα. Λία, είσαι πολλά χρόνια στο γήπεδο. Δεν θα αναφερθούμε στο αγωνιστικό μέρος του χθεσινού αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, αλλά γενικότερα στις τέτοιες εικόνες σαν και αυτήν που συνέβησαν στην Τούμπα. Κοιτάξτε, πραγματικά χθεσινή μέρα ήταν μια ντροπή, θα έλεγα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εύχομαι και πιστεύω να είναι η τελευταία. Δεν αξίζει τον κόπο να πω τίποτα άλλο, γιατί έχουμε κουραστεί συνέχεια τα ίδια πράγματα λέμε και δεν βλέπουμε κάτι να αλλάζει. Τίποτα, ντροπή. Είχες μια πολύ καλή παρουσία στο σημερινό παιχνίδι, αλλά μάζεψες τρεις φορές την μπάλα από τα δίχτυα σου. Πιστεύω ότι κάναμε στο πρώτο ημίχρονο καλό παιχνίδι. Μας επηρέασε τον πέναλτι που έδωσε ο κύριος Φασόλης. Το οποίο θεωρείς ότι δεν ήταν? Τη γνώμη μου ήταν και δεν ήταν, εντάξει. Δίνεται και δεν δίνεται.